Λοιπόν, ναι, πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται και με το θέμα της Σλοβενίας. Λιουμπιάννα και Βρυξέλλες θα έχουν κάνει μπάχαλο. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα. Ναι. Λοιπόν, η Σλοβενία άλλαξε ουσιαστικά υποψήφιο επίτροπο και αποχώρησε ο κύριος Βέσελ και όρισαν ως υποψήφια βέβαια την κυρία Μαρτακό και δημιουργεί ένα νέο πονοκέφαλο στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Αυτό γίνεται διότι το ότι για να εγκριθεί η υποψηφιότητά της πρέπει να εγκριθεί πρώτα από το Κοινοβούλιο της Σλοβενίας. Σωστά. Κανονικά η συνεδρίαση θα γινόταν αύριο. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσει ακόμη και 2 εβδομάδες και αυτό γιατί θέλουν να δουν για ποιο λόγο ουσιαστικά αποχώρησε ο κύριος Βέσελ και προτάθηκε αντικαταστάτρια. Εντάξει, ήταν αυτό που είχε ζητήσει η Φον ντερ Λάιεν, έτσι, να υπάρχει αναλογία στα φύλλα, έτσι. Αυτό ήταν επί της ουσίας. Ουσιαστικά, η κυρία Φον ντερ Λάιεν είχε ασκήσει κάποιες πιέσεις σε κάποιες μικρότερες χώρες, περίπου Μάλτα, η οποία αρνήθηκε να αλλάξει υποψήφιο επίτροπο, προκειμένου να αντικαταστήσουν τον άντρα επίτροπο με γυναίκα υποψήφια. Η Σλοβενία το έκανε αυτό. Φαίνεται ότι μέσα στο Κοινοβούλιο υπάρχουν αντιδράσεις και θέλουν να δούμε για ποιο λόγο ακριβώς υποχώρησε η Σλοβενία στις πιέσεις της Κομισιόν. Αν αυτό κρατήσει 2 εβδομάδες, καταλαβαίνουμε ότι θα πάμε ακόμη πιο μετά για τον ορισμό των επιτρόπων στις Βρυξέλλες. Εγώ τόλμησα να πω καλά Χριστούγεννα τώρα, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός. Όχι, δεν είσαι υπερβολικός, Κώστα, γιατί ακόμη και θα σου πω εγώ τέλος του μήνα να κατατεθούν τα υποψηφιότητα στα χαρτοφυλάκια, πρέπει να περάσουν ακροάσεις, μεσολαβούν και άλλες ολομέλειες, μεσολαβούν και άλλες συνεδριάσεις και άλλες σύνοδοι και αυτό σημαίνει με το δεδομένο ότι μπορεί και κάποιος επίτροπος να μην εγκριθεί, να μην πάρει το OK. Μα υπάρχουν 5 ή 6 υποψήφια, αν δεν κάνω λάθος, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν. Ο υποψήφιος της κυρίας Μελώνη. Αρκετοί. Και ο Ούγγρος και άλλοι. Και δεν ξέρω καν αν θα εγκριθεί και η Σλοβένα, γιατί υπάρχουν και για αυτήν κάποια θέματα. Από την Εθνοσυνέλευση της Σλοβενίας. Καταρχάς, από τη Σλοβενική Βουλή. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, δεν ξέρω τι θα κάνει η αριστερά, παραδείγματι, γιατί έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου αρκετές φορές σχετικά με τη στελέχωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι σοσιαλιστές και οι άλλοι. Είχε ανακοίνωση η Ευρωμάδα της Αριστεράς αναφορικά με το πώς θα είναι με τα τωρινά δεδομένα η σύνθεση της κομμάτων. Και όλα αυτά γίνονται ενώ υπάρχει η γερμανική απόφαση, το έχουμε πει αρκετές φορές μαζί, οι δυο μας τα έχουμε συζητήσει αυτά για το μεταναστευτικό. Υπάρχει η έκθεση Ντράγκη η οποία δημοσιοποιήθηκε, αλλά μάλλον φαίνεται ότι έχει μπει προς το παρόν στο σιρτάρι. Να δούμε αν θα τη βγάλει κάποιος να την ξαναδιαβάσει για πώς θα μπορεί να κινηθεί αυτό. Υπάρχει το θέμα της ασφάλειας. Ανοιχτά μέτωπα με τον εμπορικό πόλεμο της Κίνας. Εχθές ο Σάντσεθ, παραδείγματι, προειδοποίησε και είπε για την ηλεκτροκίνηση. Σταματήστε τους δασμούς στην ηλεκτροκίνηση. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την Κίνα, γιατί θα μας βάλει και αυτοί δασμούς στο χοιρινό, παραδείγματι, κρέας και θα έχουν θέματα οι Ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι. Έτσι είναι. Γιατί να θυμίσουμε ότι η Κομισιόν περίπου στα τέλη του Αυγούστου έβαλε νέους δασμούς στην κινέζικη ηλεκτροκίνηση. Τώρα ο Σάντσεθ ήταν στη Σαγκάη, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι πρέπει να επανεξετάσει η Κομισιόν τους δασμούς. Ξέρεις γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί ενώ υπάρχουν τόσα μα τόσα, παιδί μου, ειλικρινά, δεν πρέπει να είσαι, δηλαδή, ούτε να έχεις τελειώσει την Οξφόρδη, ούτε τίποτα, ούτε τη Σορβόνη. Υπάρχουν τόσα ανοιχτά μέτωπα και είναι τέτοια η κολυσιεργία που διέπει αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ειλικρινά σαστίζεις γιατί το κάνουν αυτό με τόσα μέτωπα ανοιχτά. Και η κάθε χώρα έχει διαφορετικές διαδικασίες για να προτείνει τους επιτρόπους. Η Γαλλία τον προτείνει ο πρόεδρος, παραδείγματος χάρη. Το Βέλγιο έχει ακόμη πιο πολύπλοκη διαδικασία και γι' αυτό αργήσανε κιόλας. Χάσανε και την προθεσμία. Λοιπόν, επειδή είναι πολλά τα θέματα και δεν θα τα προλάβουμε, γιατί πέσαμε πάνω σε τουλάχιστον 3 ζητήματα που ήταν κομβικά, χρονικά. Άμεσα. Άμεσα. Μπράβο, ευχαριστώ που με βοήθησες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά. Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.